ή επιτέθηκαν στις διαταγές του αφέτη. Αυτή τη στιγμή δόθηκε η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Για την πρωτοπορία είναι εκ της εξωτερικής ο μικρός Κοσμάς, κοντά του η Μελίτη που μένει στη δεύτερη θέση. Έρχεται ο Λιντεράκος τώρα να περάσει εκείνος δεύτερος, ενώ ο Ασημένιος προωθείται στη στροφή των χιλίων μέτρων και πιάνει στη δεύτερη θέση το Λιντεράκο. Είναι ο μικρός Κοσμάς μπροστά, είναι Ασημένιος και Λιντεράκος στη δεύτερη και τρίτη θέση, Άννα Μαρία, Μελίτη, Σορόκος, Ερεχτεύς, Σούπερ Τσάμπ, Σαντίνγκο και Στρόγκ Νίκ κατά σειράν. Στο ύψος των 600 μέτρων, ο Ασημένιος πιέζει εκ της εξωτερικής στο μικρό Κοσμά. Άννα Μαρία από κοντά, ο Λιντεράκος είναι στο κάγκελο, απ' έξω έχει κάνει ανέβασμα ο Σορόκος δυνατό. Όλοι μαζί διεκδικούν με πείσμα τη νίκη. Στην τελευταία στροφή μπαίνουν όλοι μαζί στην ευθεία. Είναι η Άννα Μαρία, είναι ο Λιντεράκος, είναι και ο Σορόκος. Τρεις μαζί, Άννα Μαρία, Σορόκος, Λιντεράκος. Οι τρεις μαζί που παλεύουν σκληρά, η Άννα Μαρία ξεχωρίζει. Η μάχη γίνεται για τη δεύτερη θέση, στα τελευταία μέτρα σκληρή η μάχη, απ' έξω Σορόκος. Οι ύποι τέθηκαν στις διαταγές του αφέτη. Αυτή τη στιγμή δόθηκε η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Για την πρωτοπορία είναι εκ της εξωτερικής ο μικρός Κοσμάς, κοντά του η Μελίτη που μένει στη δεύτερη θέση. Έρχεται ο Λιντεράκος τώρα να περάσει εκείνος δεύτερος, ενώ ο Ασημένιος προωθείται στη στροφή των χιλίων μέτρων και πιάνει στη δεύτερη θέση το Λιντεράκο. Είναι ο μικρός Κοσμάς μπροστά, είναι Ασημένιος και Λιντεράκος στη δεύτερη και τρίτη θέση, Άννα Μαρία, Μελίτη, Σορόκος, Ερεχτεύς, Σούπερ Τσάμπ, Σαντίνγκο και Στρόγκ Νίκ κατά σειράν. Στο ύψος των 600 μέτρων, ο Ασημένιος πιέζει εκ της εξωτερικής στο μικρό Κοσμά. Άννα Μαρία από κοντά, ο Λιντεράκος είναι στο κάγκελο, απ' έξω έχει κάνει ανέβασμα ο Σορόκος δυνατό. Όλοι μαζί διεκδικούν με πείσμα τη νίκη. Στην τελευταία στροφή μπαίνουν όλοι μαζί στην ευθεία. Είναι η Άννα Μαρία, είναι ο Λιντεράκος, είναι και ο Σορόκος. Τρεις μαζί, Άννα Μαρία, Σορόκος, Λιντεράκος. Οι τρεις μαζί που παλεύουν σκληρά, η Άννα Μαρία ξεχωρίζει. Η μάχη γίνεται για τη δεύτερη θέση, στα τελευταία μέτρα σκληρή η μάχη, απ' έξω Σορόκος.